Εγώ σου ζήτησα να έρθεις να δώσεις εξηγήσεις, αλλά δεν πρόλαβα το γεγονός. Δεν είχε γίνει με τη Μενεγάκη παρεξήγηση. Μα εγώ ήρθα Μενεγάκη... κυρίως για την παρεξήγηση με τη Μενεγάκη. Δεν μου είχα μείνει σε άλλη παρεξήγηση. Και μετά από αυτό θα φύγω. Τι έγινε? Ναι, είναι τελευταίο αυτό. Δεν το έχω καταλάβει. Εσύ γιατί μείνε στη Μενεγάκη με τον λογαριασμό του Φρέντι Γερμανού? Εάν κανείς πιστεύει τα tabloids, τότε θα πιστέψει ότι τράβηξα τη Μενεγάκη στα δικαστήρια. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Η αγωγή μου είναι εναντίον του Α, επειδή χρησιμοποίησε και κατ' επανάληψη υλικό δικής μου πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια. Όμως, δικονομικά, ναι, όταν κάνεις αγωγή στο κανάλι, πρέπει η αγωγή να στρέφεται και εναντίον του παρουσιαστή και εναντίον του αρχισυντάκτη και εναντίον του προέδρου της εταιρείας. Εγώ όμως, επειδή η Ελένη είναι φίλη μου πάρα πολλά χρόνια, την αγαπάω, φρόντισα να την εξαιρέσω από τις οποιασδήποτε συνέπειες μιας απόφασης που θα με δικαιώνει. Ναι, δεν καταλαβαίνω όμως, αυτό ήταν κάτι του Φρέντι Γερμανού. Γιατί ήταν δική σου? Ήταν δική μου παραγωγή. Που έγινε με το Φρέντι παρουσιαστή, αλλά με δικό μου συνεργείο, και ήμουνα εγώ ο σκηνοθέτης στο μευτήριο όταν η Αλίκη γέννησε το Γιαννάκη. Και το δείξαν αυτό το απόσπασμα για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει. Το πήρανε από το ίντερνετ, δεν ζητήσανε ποτέ συγγνώμη. Ξέρεις, τα πράγματα στη δική μας τη δουλειά, με λίγη ευγένεια, λίγη παραδοχή της ενοχής, ναι, βέβαια, ότι... και μία συγγνώμη, τελειώνουν. Ο Α το πήγε καουμπόικα. Σε πείραξε το λεξιλόγιο του Ρέμου, σε πείραξε λοιπόν μετά? Τι έπαιρνες και σε πείραξε το λεξιλόγιο? Εγώ δεν μιλάω για λεξιλόγιο που να είναι έξω λεξιλόγιο από, υπερβολικά, από τα αισθητικά ή ηθικά της τηλεόρασης. Αν και την τηλεόραση έχουμε καταρτήσει ένα σκέτο μπουρδέλο, γιατί υποτίθεται ότι μετά τις 12 τη νύχτα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, όποια λέξη θέλουμε. Σε βλέπω και εσένα καμιά φορά που έχω την αντοχή να κάτσω να ξεκινήσω. Με το Ρέμο με ενόχλησε η αιμονή του ότι δεν είναι κριτής, αλλά είναι παρουσιαστής. Το να μιλάει πολύ, ο άνθρωπος δεν έχει και ένα τεράστιο λεξιλόγιο, 15 λέξεις χρησιμοποιεί όλες και όλες. Μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσε και με προκάλεσε να πάω να τον βρω για να με δείρει εμέσως, είπε αν έχω guts. Οπότε εγώ του απάντησα από το Facebook ότι ζητάω συγγνώμη για ό,τι είχα γράψει. Ξέρει 16 λέξεις. Το ίδιο έκανα και όταν σχολείωσα με την Παπαρίζω. Δεν ξέρω. Δεν έχω τίποτα μαζί της. Στην Έλενα, τι είπες τώρα για το Voice? Τώρα μην το ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα, έχει τελειώσει. Για το Voice τώρα. Όχι τώρα, δεν είπε. Όχι τώρα για την Έλενα. Παλαιότερα είπες. Τώρα. Τα έχω πάλι την Έλενα. Δεν είναι χώσιμο. Τι σε ενόχλησε στην Έλενα? Μια χαρά, εγώ τη χαίρομαι που τη βλέπω ειλικρινά. Εσύ, ό,τι έχει μπούτι έξω και δύο σιλικόνες, χαίρεσαι που το βλέπεις. Θα να σου πω κάτι. Με υποβιβάζεις. Ξέρω ποια την αισθητική σου. Η Έλενα Παπαρίζου δεν σε πειράζει τώρα. Βγαίνει έτσι με τα ποδαράκια της. Μια χαρά, χαρά Θεού είναι. Μπράβο. Εσένα σ' αρέσει πολύ και τη βρίσκεις χαριτωμένη. Εγώ τη βρίσκω σαχλή. Εντάξει, η απόσταση δεν είναι τόσο. Τη βρίσκει εσύ σαχλή δηλαδή? Όχι, δεν τραγική. Ομολόγησε το. Όχι, μ' αρέσει. Σαρά γιατί, Θεού. Γιατί είναι χαρά, μέσα στην καλή χαρά. Δεν πρέπει. Μα είναι μέσα στην καλή χαρά ή το παίζει για να προβάλλεται? Ο Σάκης ο Ρουβάς που κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής σηκώνεται και κάθεται στην καρέκλα και γελάει 365 φορές, το νιώθει αυτό που κάνει ή είναι η φόρμουλα για να αναδειχθούν οι κριτές του διαγωνισμού σε πρωταγωνιστές του διαγωνισμού? Εγώ όταν βλέπω το ελληνικό Voice, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ παρά να κάνω συγκρίσεις με το αμερικάνικο. Και στο αμερικάνικο υπήρχε η Αγκουιλέρα, ο Σίλο, άνθρωποι που θα μπορούσαν να σε χλαμαρίσουν γιατί ξέρουν να το κάνουν. Ήτανε πολύ μετρημένοι, λέγανε ένα αστείο όταν έπρεπε, δεν ανταλλάσσανε σαν χλαμάρες. Εδώ όταν βλέπω ότι τραγουδάει ο δύστιχος πάνω στην πίστα και μιλάει ο κριτής στο διπλανό κριτή και τον ακούει ο θεατής, το θεωρώ ότι είναι το τέντομα του φόρματ για να βολέψει τον εγωισμό, το εγώ, το ψευτοεγώ των κριτών. Θα σου έλεγα ότι ο Μαραβέγιας, που είναι υπεράνω της δικής μου της τηλεοπτικής και αισθητικής κριτικής, γι' αυτό και δεν έχω τίποτα κακό ή μέτριο ή αρνητικό να πω γι' αυτόν, και αμέσως μετά ο Μουζουράκης, είναι αυτοί που κρατάνε τα μπόσικα στην αδυναμία λόγου που έχει ο Ρουβάς και στην αδυναμία συγκράτησης
που έχει η Παπαρίδου. Εγώ σου ζήτησα να έρθεις να δώσεις εξηγήσεις, αλλά δεν πρόλαβα το γεγονός. Δεν είχε γίνει με τη Μενεγάκη παρεξήγηση. Μα εγώ με ήρθα κυρίως για την παρεξήγηση με τη Μενεγάκη. Δεν μου είχα μείνει σαν άλλη παρεξήγηση. Και μετά από αυτό θα φύγω. Τι έγινε? Ναι, είναι τελευταίο αυτό που το έχω καταλάβει. Εσύ γιατί μείνεις στη Μενεγάκη με δεν μου διαλογαριάζω του Φρέντι Γερμανού? Εάν κανείς πιστεύει τα tabloids, τότε θα πιστέψει ότι τράβηξα τη Μενεγάκη στα δικαστήρια. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Η αγωγή μου είναι εναντίον του Α, επειδή χρησιμοποίησε και κατ' επανάληψη υλικό δικής μου πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια. Όμως, δικονομικά, όταν κάνεις αγωγή στο κανάλι, πρέπει η αγωγή να στρέφεται και εναντίον του παρουσιαστή και εναντίον του αρχισυντάκτη και εναντίον του. Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής σηκώνεται και κάθεται στην καρέκλα και γελάει 365 φορές. Το νιώθει αυτό που κάνει? Ή είναι η φόρμουλα για να αναδειχθούν οι κριτές του διαγωνισμού σε πρωταγωνιστές του διαγωνισμού? Εγώ όταν βλέπω το ελληνικό voice, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ παρά να κάνω συγκρίσεις με το αμερικάνικο. Και στο αμερικάνικο υπήρχε η Αγκουιλέρα, ο Σίλο, άνθρωποι που θα μπορούσαν να σε χλαμαρίσουν γιατί ξέρουν να το κάνουν. Ήτανε πολύ μετρημένοι, λέγανε ένα αστείο όταν έπρεπε, δεν ανταλλάσσανε σαν χλαμάρες. Εδώ όταν βλέπω ότι τραγουδάει ο δύστυχος πάνω στην πίστα και μιλάει ο κριτής στο διπλανό κριτή και τον ακούει ο θεατής, το θεωρώ ότι είναι το τέντομα του format για να βολέψει τον εγωισμό, το εγώ, το ψευτοεγώ, τον προέδρου της εταιρείας. Εγώ όμως, επειδή η Ελένη είναι φίλη μου πάρα πολλά χρόνια, την αγαπάω, φρόντισα να την εξαιρέσω από τις οποιασδήποτε συνέπειες μια απόφαση που θα με δικαιώνει. Ναι, δεν καταλαβαίνω όμως, αυτό ήταν κάτι του Φρέντι Γερμανού. Γιατί ήταν δική σου? Ήταν δική παραγωγή μου παραγωγή. Α, ήταν δική σου. Που έγινε με το Φρέντι παρουσιαστή, αλλά με δικό μου συνεργείο, και ήμουνα εγώ ο σκηνοθέτης στο μευτήριο όταν η Αλίκη γέννησε το Γιαννάκη. Και το δείξαν αυτό το απόσπασμα για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην το, έχει παρακολουθήσει. Το πήραν από το ίντερνετ, δεν ζητήσανε ποτέ συγγνώμη. Ξέρεις, τα πράγματα στη δική μας τη δουλειά, με λίγη ευγένεια, λίγη παραδοχή της ενοχής, ναι, βέβαια, ότι... και μία συγγνώμη, τελειώνουν. Ο Α το πήγε καουμπόικα. Σε πείραξε το λεξιλόγιο του Ρέμου, σε πείραξε λοιπόν μετά? Τι έπαιρνες και σε πείραξε το λεξιλόγιο? Εγώ δεν μιλάω για λεξιλόγιο που να είναι έξω από τα αισθητικά ή ηθικά της τηλεόρασης. Αν και την τηλεόραση έχουμε καταρτήσει ένα σκέτο μπουρδέλο, γιατί υποτίθεται ότι μετά τις 12 τη νύχτα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, όποια λέξη θέλουμε. Σε βλέπω και εσένα καμιά φορά που έχω την αντοχή να κάτσω να ξεκινήσω. Με το Ρέμο με ενόχλησε η αιμονή του ότι δεν είναι κριτής, αλλά είναι παρουσιαστής. Το να μιλάει πολύ, ο άνθρωπος δεν έχει και ένα τεράστιο λεξιλόγιο, 15 λέξεις χρησιμοποιεί όλες και όλες. Μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσε και με προκάλεσε να πάω να τον βρω για να με δείρει εμέσως, είπε αν έχω guts. Οπότε εγώ του απάντησα από το Facebook ότι ζητάω συγγνώμη για ό,τι είχα γράψει, ξέρει 16 λέξεις. Το ίδιο έκανα και όταν σχολίασα την Παπαρίζου. Δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα μαζί της. Στην Έλενα τι είπες τώρα για το voice? Δεν το ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα, έχει τελειώσει. Για το voice τώρα. Όχι τώρα δεν είπε, όχι τώρα για την Έλενα, παλαιότερα είπες. Τώρα. Τα έχωσες πάλι την Έλενα? Δεν είναι χώσιμο. Τι σε ενόχλησε στην Έλενα? Μια χαρά, εγώ τη χαίρομαι που τη βλέπω ειλικρινά. Εσύ ό,τι έχει μπούτι έξω και δύο σιλικόνες, χαίρεσαι που το βλέπεις. Θα σου πω κάτι, με υποβιβάζεις. Ξέρω πια την αισθητική σου. Η Έλενα Παπαρίζου δεν σε πειράζει τώρα, βγαίνει έτσι με τα ποδαράκια της, μια χαρά Θεού είναι. Μπράβο. Εσένα σ' αρέσει πολύ και τη βρίσκεις χαριτωμένη. Εγώ τη βρίσκω σαχλή. Εντάξει, η απόσταση δεν είναι τόσο. Τη βρίσκεις εσύ σαχλή δηλαδή? Όχι, δεν τραγική. Ομολόγησέ το. Όχι, μ' αρέσει. Χαρά γιατί, Θεού. Γιατί είναι χαρά Θεού, μέσα είναι. Στην καλή χαρά. Μα είναι μέσα στην καλή χαρά ή το παίζει για να προβάλλεται? Ο Σάκης ο Ρουβάς που...